Είναι στο ΑΧΕΠ διασωληνωμένος τώρα. Ακριβώς, είναι από τα σοβαρά περιστατικά. Αλλά έκανε μια μαραθώνια διαδρομή σε μονάδες υγείας στη Βόρεια Ελλάδα. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Δεν είναι μόνο αυτός. Έχουμε άλλα 3 επιβεβαιωμένα κρούσματα στη Δυτική Μακεδονία, τα οποία ουσιαστικά προέρχονται από την περιοχή της Καστοριάς. Και επίσης υπάρχουν και δεκάδες υπόπτα κρούσματα τα οποία αρευνώνται αυτές τις ημέρες. Συνολικά έχουμε 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα οποία έχουν περίπου το ίδιο επίκεντρο. Ναι, αλλά έχουν περάσει όλα από τα νοσοκομεία, όπως ο 53χρονος, ο οποίος πέρασε και από την Καστοριά και από την Κοζάνη και κατέληξε στο υπάρχει κάτι πολύ ανησυχητικό. 2 από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, πέρασαν από ιδιώτες γιατρούς πρώτα. Ναι. Οπότε έκλεισαν χθες τα 2 αυτά γιατρία στην Καστοριά, ιδιωτικά. Και βεβαίως και οι γιατροί και οι εκεί επισκέπτες εκείνη την ώρα είναι στο σπίτι τους σε καραντίνα. Είναι και αυτή σημαντική παράμετρος. Ναι. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πάμε εμείς... Να πούμε για τον 53χρονο, αν θέλετε... Ναι. Ναι, ναι. Ναι, για τον 53... Αν έχουμε κάτι... Αν έχουμε κάτι, ναι, βεβαίως. Κάποιες πληροφορίες. Ο 53χρονος, η αλήθεια είναι ότι άλλαξε ακόμη και 3 ταξί μέχρι να φτάσει στο μαμά της νοσοκομείου Κοζάνης, έτσι. Ναι. Ξεκινώντας από τη Σιάτιστα, στην οποία έμεινε, αν και εργάζεται στην Καστοριά και μένει εκεί, γιατί είχε κάποια συμπτώματα. Στη συνέχεια, βεβαίως, επισκέφθηκε με τον αδερφό του το κέντρο υγείας. Εκεί, σύμφωνα πάντα με όλες τις μαρτυρίες, αλλά και με τους εκεί υπεύθυνους, λήφθησαν όλα τα μέτρα, αλλά η τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΕΟΔΗ οδήγησε στο ότι δεν υπάρχει κάποιο λόγος να θεωρηθεί ως υποπτό κρούσμα. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος μπήκε σε δεύτερο ταξί. Ο ταξιτής του οποίου του ζήτησε να εξέλθει καθώς θα μετέφερε κάποια παιδιά σε σχολείο το μεσημέρι της Δευτέρας. Και στη συνέχεια, με τρίτο ταξί, κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο Κοζάνης, όπου αρχικά και εκεί θεωρήθηκε ως μη ύποπτο κρούσμα, γιατί δεν είχε ιστορικό και γιατί, σύμφωνα πάντα με τα όσα λένε οι εργαζόμενοι και η διοίκηση του Μαμάτσιου, αυτή ήταν και η σχετική οδηγία του ΕΟΔΗ. Οι εργατηριακές και ακτινολογικές εξετάσεις, ωστόσο, έδειξαν την κρισιμότητα και τη σοβαρότητα της κατάστασης, κάτι που δείξε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας τους υπεύθυνους να πάρουν όλα τα μέτρα, θεωρώντας ότι είναι με ένα ύποπτο κρούσμα το οποίο τελικά επιβεβαιώθηκε. Βεβαίως, πρέπει το σημαντικό, και να κλείσουμε αυτό, 29 άτομα, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου Καστοριάς έχουν τεθεί σε καραντίνα και γύρω στα 19 άτομα στο νοσοκομείο Κοζάνης, και αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει για τη λειτουργία των 2 νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Είναι πολλά τα άτομα.